Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που με ψήφισε. Εντάξει, απλά θα ήθελα να συνδυαζόταν με μια νίκη της ομάδας, δεν τα καταφέραμε. Και πρέπει πλέον να κοιτάξουμε μπροστά τη συνέχεια από εδώ και έπειτα. Δημήτρη, έχουν γίνει πολλά αυτή την εβδομάδα. Έχετε προπονητής, είναι μετασχετισιακός. Ποιο είναι το βασικό για εσάς αυτή τη στιγμή, είναι μια νίκη του Ολυμπιακού για να... Νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι η ομάδα. Έρχονται και φεύγουν πρόσωπα στις ομάδες, είτε είναι παράγοντες, είτε είναι προπονητές, είτε είναι ποδοσφαιριστές, αλλά στην προηγουμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση μάλλον, ο ΠΑΟΚ μένει και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές και να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό, ούτως ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Και στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή να μαζέψουμε όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται μέχρι το τέλος της περίοδου, να πάμε στον τελικό του κυπέλου και να κατακτήσουμε στα play-off τη δεύτερη θέση. Και φυσικά, όσον αφορά το κύπελο, εφόσον πάμε στον τελικό κυπέλο, να το κατακτήσουμε κιόλας. Το αυριανό παιχνίδι είναι μια ευκαιρία να δείξετε το πώς κάνει μια νέα αρχή. Είναι μια ευκαιρία να βγάλετε λίγο τον πληγωμένο εγωισμό σας, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο Ολυμπιακός να πανηγυρίσει τίποτα εδώ μέσα. Όποιο μάτς και να ήταν, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι μια νέα αρχή για την ομάδα, εφόσον στο αμέσως προηγούμενο είχαμε τον κύριο Στέφανς προπονητή και στο επόμενο δεν θα τον έχουμε. Απλά έχει ιδιαιτερότητα το ότι αντιμετωπίζουμε το πρώτο της βαθμολογίας και ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το ότι μπορεί να κλειδώσει το πρωτάθλημα με τους 3 πόντους μέσα στην Τούμπα. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό εδώ, πρώτα για εμάς και μετά για όλα τα άλλα. Γιατί όπως είπα και πριν, προέχει η ομάδα, η δική μας η ομάδα και το πώς θα είμαστε καλοί σε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος. Επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έρχεται με απουσίες. Πολλοί λένε ότι είναι αδιάφορο το μάτς με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά και έχει μπροστά του ένα παιχνίδι με τη Μάντσεστερ. Αυτά σας επηρεάζουν ή μπορεί να είναι παγίδα, θεωρείτε, και εσείς κοιτάτε μόνο τη δική σας. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους παιχνίδια δεν είναι αδιάφορα ούτε για τη μία ούτε για την άλλη την ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα έρθει εδώ να διεκδικήσει την νίκη και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Θεωρώ ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα της έδρας και ελπίζω στο τέλος εμείς να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε τους 3 πόντους. Δημήτρη, εσύ είσαι ένας από τους οδηγούς της ομάδας, είσαι από τους πιο έμπειρους στην ομάδα, έχεις συνεργαστεί με πάρα πολλούς προπονητές. Ένα σχόλιο για τη δικιά σου απόψη, γιατί δεν πέτυχε τελικά ο Στέφανος στο ΠΑΟ και βλέπω ότι ο ΠΑΟ ψάχνει ξανά το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω προπονητές δημόσια. Εμένα η δουλειά μου είναι από την πλευρά του ποδοσφαιριστή να παίζω ποδόσφαιρο, να δίνω το καλύτερο εαυτό μου για την ομάδα, όπως και οι συμπαίκτες μου. Και από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε σχόλιο, είτε θετικό είτε αρνητικό, δημόσια για έναν προπονητή, το θεωρώ λάθος. Σε μια απόλυση, σε μια απομάκρυνση ενός προπονητή. Δηλαδή, μετά από απομάκρυνση, το θεωρώ ανέντιμο. Δημήτρη, θα έχει πολύ κόσμο εδώ, ο κόσμος έχει παραπάνω, εκφράστηκε και μέσω μιας ανακοίνωσης του συνδέσμου. Εσείς οι παίκτες θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Τι ΠΑΟΚ θα δει ο κόσμος στην Κυριακή που έρθει? Ένα ΠΑΟΚ που θέλει να κερδίσει. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντα. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα είναι επικραμμένοι πολύ από διάφορα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε κάποιον σκοπό να μην κερδίζουμε ποτέ σε κανένα παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια θέλουμε να τα κερδίζουμε. Και εμείς έχουμε στεναχώρια όταν δεν τα καταφέρνουμε. Και όπως είπαμε πριν, θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή με καλή αγωνιστική παρουσία και με νίκες στη συνέχεια. Πέρα από τα αγωνιστικά, και εσύ και οι συμπαίκτες σου βοηθάτε τον Νικόλο Παντελή, που έχει δημοσιοποιηθεί παντού από εδώ πέρα. Ένα σχόλιο για τον Νικόλο Παντελή, που στέκει στο δίπλα και στις συμπαίκτες. Είναι ένα παιδί δικό μας της ομάδας. Είναι ένα παιδί που αν δεν του επιφύλασε η μοίρα αυτό το άσχημο παιχνίδι, ίσως να ήταν και στα αποδυτήρια μαζί μας. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια από την πλευρά των ποδοσφαιριστών και ο κόσμος το έχει στηρίξει πολύ αυτό το παιδί. Ελπίζω να τον αγκαλιάσουν ακόμα περισσότερο όλος ο κόσμος, όλοι όσοι αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, όλοι όσοι ευαισθητοποιούνται σε τέτοια περιστατικά, είτε είναι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ είτε όχι. Και ευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός και κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να είναι κοντά στους ανθρώπους που τον αγαπάνε και τους αγαπάει. Είτε την εμπειρία σου ότι δεν ήταν αθλητικά δύσκολο.
Αλλά τι είναι αυτό που έλεγα από τον Θεωρώ το να σκαλίζουμε ένα γεγονός, μία απομάκρυνση ενός προπονητή, μόνο προβλήματα δημιουργεί. Έχουν μιλήσει πολλοί ποδοσφαιριστές, έχω μιλήσει και εγώ για την αξία του κύριου Στέφανς και το βιογραφικό του. Από εκεί και πέρα να αρχίζουμε να ασχολούμαστε με το τι έφταιξε και αν ήταν καλός ή κακός, αυτό εδώ κάνει κακό στην ομάδα. Πράγματα που κάνουν κακό στην ομάδα δεν τα θέλουμε, τα αφήνουμε έξω από τα αποδυτήρια. Δεν είναι χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας. Είμαστε ενωμένοι, προχωράμε μπροστά με τον νέο μας προπονητή και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Όλα τα άλλα που λένε και γράφονται, εμάς δεν μας απασχολούν, δεν μας επηρεάζουν και όσοι θέλουν να συνεχίζουν να κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ με διαφόρων ειδών σκαλίσματα περί αποδυτηρίων και περί σχέσεις ποδοσφαιριστών με τον πρώην προπονητή, δεν μας απασχολούν. Τα αφήνουμε εντελώς στην άκρη. Για μας το μόνο που έχει νόημα και αξία αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα, τη στιγμή που αλλάξανε κάποια πράγματα, είναι ο ΠΑΟΚ να κερδίζει τα παιχνίδια και να πετύχει τους στόχους του. Τίποτα. Τα άλλα δεν μας αγγίζουν.